Καλησπέρα και από μένα. Φέτος κλείνουν 50 χρόνια από την έκδοση ενός πολύ σπουδαίου βιβλίου, το οποίο καθόρισε την οικολογική σκέψη τα τελευταία αυτά 50 χρόνια. Πρόκειται για το βιβλίο του Έρνστ Σούμαχερ, «Το μικρό είναι όμορφο», το οποίο ακόμα και σαν έκφραση νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα γνωστή. Θα σας μιλήσω λοιπόν για αυτό το μικρό και όμορφο και παρόλο που το αφήνουμε συνήθως στο τέλος, θέλω να πιστεύω ότι κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτού του μικρού και όμορφου, που είναι τα οικιακά συστήματα, είναι μοναδικά. Δηλαδή, δύσκολα τα μοιράζονται οι υπόλοιπες κατηγορίες φωτοβολταϊκών ή και οι υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ. Ας γίνω λοιπόν πιο σαφής. Μια πολύ σύντομη ιστορία, όπως ξέρετε. Όταν μιλάμε καταρχάς για οικιακά συστήματα, να οριοθετήσουμε εξ αρχής ότι μιλάμε για συστήματα μέχρι τα 10 κιλοβάτ. Χοντρικά έτσι ορίζεται και διεθνώς αυτή η κατηγορία. Όπως γνωρίζετε, τα πρώτα οικιακά συστήματα άρχισαν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα από το 2009, στα σπίτια και στο μικρό εμπορικό τομέα, με ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε τότε, ιδιαίτερα γενναιόδωρο σε ό,τι αφορούσε την ταρίφα που παρήχε, γιατί τα συστήματα αυτά ήταν αποκλειστικά για πόλεις παραγόμενης ενέργειας. Από το πρόγραμμα αυτό, που θεωρητικά είχε δεκαετή διάρκεια, αλλά πρακτικά τέλειωσε το 2013, εγκαταστάθηκαν 375 ΜΒ φωτοβολταϊκών, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν και σήμερα. Το 2014, αρχικά με ένα νόμο, και το 2015 με μια υπουργική απόφαση, είχαμε μια ουσιαστική αλλαγή στη φιλοσοφία των μικρών συστημάτων. Περάσαμε δηλαδή από τη λογική του παράγω και πουλάω, στη λογική του παράγω, ιδιοκαταναλώνω και ανταλλάσσω ενέργεια με το δίκτυο. Αυτό που στη δικιά μας αργό έχει επικρατήσει σαν net metering. Το net metering, για μια σειρά από blogs που δεν είναι της ώρας, άργησε να δείξει τη δυναμική του και αυτό φαίνεται στο συγκεκριμένο διάγραμμα. Και μάλιστα, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, όταν αναφερόμαστε στο net metering σε επίπεδο ισχύως, εγκατεστημένης, ουσιαστικά μιλάμε για εμπορικά συστήματα. Αυτά είναι που αυγατίζουν τα νούμερα. Ο οικιακός τομέας είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών των αριθμών. Σήμερα που μιλάμε, η συνολική εγκατεστημένη ισχύ συστημάτων net metering οικιακών και εμπορικών είναι κατά τη μεγαλύτερη από τα 300 ΜΒ. Παρ' όλα αυτά, ο οικιακός τομέας, ό,τι αφορά στην αυτοκατανάλωση, παραμένει ο φτωχός συγγενής. Στα δύο αυτά διαγράμματα, στο αριστερό βλέπουμε τη συνολική συμμετοχή των συστημάτων 7,2% στο σύνολο των εγκατεστημένων συστημάτων μέχρι και το τέλος του 2022. Και αυτό το 7,2 προφανώς απαρτίζεται πρωτίστως από τα παλιά συστήματα, τα δεκαράκια. Ενώ στο δεξί βλέπουμε ποια ήταν, που το δεξί δείχνει τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ για το 2022, χρονιά ρεκόρ για την ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών, 1,4 γίγα εγκαταστάθηκαν, για την ακρίβεια διασυνδέθηκαν. Από αυτά τα 1,4 γίγα, μόλις 1% αφορούσε οικιακά συστήματα αυτοκατανάλωσης. Προφανώς, αυτή η κατάσταση, αν μη τι άλλο, δεν είναι υγιής για μια αγορά η οποία έχει την πολυτέλεια να απευθύνεται από το μικρότερο οικιακό καταναλωτή μέχρι τον μεγαλύτερο επενδυτή, εγχώριο ή πολυεθνική εταιρεία που έρχεται να επενδύσει στην Ελλάδα. Έπρεπε λοιπόν κάτι να αλλάξει επ' αυτού και ευτυχώς από ό,τι φαίνεται αλλάζει. Και για να σας δώσω και μια εικόνα τι σημαίνει αυτό το 7,2 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βλέπετε τα ποσοστά των μικρών οικιακών φωτοβολταϊκών, όχι τον rooftop γενικά, μόνο των μικρών, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, χώρες σαν την Πολωνία ή το Βέλγιο, τα 2/3 των συνολικών συστημάτων που έχουν εγκατεστημένα είναι μικρά συστήματα επιστεγών, σε αντίθεση με χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, όπου η πλειονότητα των συστημάτων είναι πάρκα επί εδάφους. Και βλέπουμε ότι απέχουμε αρκετά και από το μέσο ευρωπαϊκό χώρο. Με άλλα λόγια, κάτι έπρεπε να γίνει, να ξεκολλήσει ο οικιακός τομέας, ειδικά στο κομμάτι της αυτοκατανάλωσης, από αυτήν την εικόνα και να περάσουμε σε ένα πιο ισορροπημένο μείγμα, για να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση που είναι της μόδας τελευταία. Με άλλα λόγια, να διορθώσουμε αυτήν την κατάσταση. Αυτός ήταν και στόχος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, να δώσουμε έμφαση και να πιέσουμε για το άνοιγμα αυτών των αγορών. Στόχος που υιοθετήθηκε και από την κυβέρνηση,
Με αποτέλεσμα, όπως ξέρετε, να έχουμε κάποιες αλλαγές που ξεκίνησαν το 2022 από τα μέσα της προηγούμενης χρονιάς και συνεχίστηκαν μέχρι και σήμερα. Το πιο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ηλεκτρικός χώρος για τα μικρά συστήματα. Σήμερα και χθες το μεγαλύτερο μέρος των συζητήσεων ήταν η ανεπάρκεια των δικτύων. Τα καλά νέα είναι στον οικιακό τομέα, στην αυτοκατανάλωση, αυτό το πρόβλημα το λύσαμε. Το λύσαμε νομοθετικά, έχουν δεσμευτεί, δεν μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες, περίπου 2 γιγαβάτ ηλεκτρικού χώρου για να μπουν τέτοια συστήματα, κατανεμημένα μάλιστα 40% σε νοικοκυριά, 30% σε επιχειρήσεις και 30% σε αγρότες, ποσοστά που μπορούν να τροποποιηθούν μελλοντικά ανάλογα με τη ζήτηση και τις ανάγκες. Αφού διασφαλίστηκε ο ηλεκτρικός χώρος, που ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση, έπρεπε να δοθεί κάποια ενίσχυση στους καταναλωτές. Με ποια λογική? Ήταν σαφές ότι το ίδιο το net metering δεν χρειάζεται οικονομική βοήθεια, δεν χρειάζεται επιδοτήσεις. Αλλά το Υπουργείο και ορθά αποφάσισε να συνοδεύσει αυτό το πρόγραμμα με την εγκατάσταση και συστημάτων αποθήκευσης που συνοδεύουν τα φωτοβολταϊκά, και το έκανε αυτό για τρεις λόγους. Ο πρώτος ήταν διότι βάζοντας μια μπαταρία αυξάνει το ποσοστό ταυτοχρονισμού, άρα η εξοικονόμηση που κάνει ο καταναλωτής, δηλαδή έχει περισσότερο όφελος ο καταναλωτής. Δεύτερον, βοηθάμε τα δίκτυα, καθώς η ενέργεια που ανταλλάσσεται με αυτά είναι μικρότερη, άρα θα τα ταλαιπωρούμε λιγότερο. Και τρίτον, και ιδιαίτερα σημαντικό για το δικό μας κλάδο, δημιουργείται εκ του μηδενός μια καινούργια αγορά, η αγορά της οικιακής αποθήκευσης, η οποία πέρα από τους κύκλους εργασιών που συνεπάγονται για τις εταιρείες, συνεπάγεται και αρκετές θέσεις εργασίας, και θα μιλήσουμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Το κύριο χαρακτηριστικό που έχουν τα οικιακά συστήματα, λοιπόν, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλη τεχνολογία, ακόμα και σε σχέση με τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά, είναι ότι είναι ο μόνος τομέας όπου πραγματικά μπορούμε να μιλάμε για ενεργειακή δημοκρατία στο μεδούλι της. Και αυτό γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους. Απευθύνεται σε ευάλωτα νοικοκυριά, απευθύνεται σε χαμηλά βαλάντια, απευθύνεται ακόμα και σε υψηλά εισοδήματα. Άρα ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα και να επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος Φωτοβολταϊκά Συστέγη. Ένα πρόγραμμα που βέβαια, επειδή τώρα ξεκίνησε, προφανώς παρουσιάζει κάποιες παιδικές ασθένειες. Τα καλά νέα είναι ότι το Υπουργείο φαίνεται να κατανοεί ποιες είναι αυτές οι ασθένειες και πολύ σύντομα επίκυνται κάποιες βελτιωτικές τροποποιήσεις στη νομοθεσία. Δεν χρειάζεται να μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες. Να σας πω απλώς ότι το πιο απλό πράγμα που είναι το να πληρωθούν αυτοί που ήδη έχουν εγκαταστήσει και συνέδεσαν τα συστήματά τους που ήταν πρόβλημα μέχρι τώρα, από ό,τι φαίνεται επιλύθηκε αυτό. Και τα πρώτα 650 συστήματα που είναι ήδη συνδεδεμένα με το δίκτυο θα αρχίσουν να πληρώνονται μόλις ανεβάσουν στην πλατφόρμα τα τιμολόγια. Ένα ιδιαίτερο κομμάτι που δεν αφορά βέβαια το πρόγραμμα, αλλά θα έλεγα ότι σε επίπεδο θεσμικό και κοινωνικό και πολιτικό έχει ιδιαίτερη σημασία, στο οποίο μάλιστα η Ελλάδα φαίνεται ότι είναι πρωτοπόρος, ήταν μία πρόταση του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών που υιοθετήθηκε από το Υπουργείο. Είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη και ίσως και στον κόσμο που έχει κάτι αντίστοιχο μετά την Ιταλία. Είναι η λεγόμενη αυτοκατανάλωση από κοινού, η δυνατότητα δηλαδή κάποιοι ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία, είτε κατοικιών είτε σε μεικτά κτίρια, να μπορούν να εγκαταστήσουν ένα σύστημα και με μία απλή ιδιωτική συμφωνία μεταξύ τους να διαμοιράζουν αυτή την ενέργεια, κάτι εξαιρετικά πρωτοποριακό που θα λύσει πολλά από τα προβλήματα, ιδιαίτερα στις πολυκατοικίες. Αναμένουμε την εφαρμοστική υπουργική απόφαση, η οποία αισιοδοξούμε μέχρι το τέλος της χρονιάς να κάνει πράξη και αυτό το σχήμα. Και ερχόμαστε λιγάκι για να δούμε πώς θα ξεκολλήσουμε από εκείνα τα μικρά νούμερα, βλέποντας ποιο είναι το δυναμικό των στεγών στην Ελλάδα. Δεν είναι μια εκτίμηση που κάναμε. Έχοντας λάβει υπόψη τον αριθμό των κτηρίων στην Ελλάδα, ξεσκαρτάροντας αυτά τα κτίρια, βγάζοντας εκτός παλιά κτίρια, προβληματικά κτίρια, θεωρώντας την τυπολογία των κτηρίων, ξέροντας όλοι ότι οι ελληνικές πολυκατοικίες δεν έχουν ακριβώς και το μεγαλύτερο χώρο, έχουν ανταγωνιστικές χρήσεις όπως είναι ο ηλιακός θερμοσύφωνας ή ακόμη και συστήματα κλιματισμού σε κάποιες περιπτώσεις. Προκύπτει λοιπόν ότι θεωρητικά οι στέγες στην Ελλάδα θα μπορούσαν να σηκώσουν 24 γιγαβάτ φωτοβολταϊκών. Με άλλα λόγια, περίπου το διπλάσιο του εθνικού στόχου που προβλέπει το καινούργιο ΕΣΕΚ.
Και ειδικά ο οικιακός τομέας μπορεί να σηκώσει τα μισά από αυτά. Με άλλα λόγια, δεν είναι ο χώρος που μας λείπει, είναι άλλα πράγματα και αυτά πρέπει να διορθώσουμε. Τώρα, αν δούμε πού βρισκόμαστε μέχρι στιγμής με το ΠΥΒ στέγη, έχουν γίνει περίπου 15.000 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 9.000 αφορούν συστήματα με μπαταρίες. Το μέσο μέγεθος του φωτοβολταϊκού είναι περίπου 7 κιλοβάτ, 7,2 έμαθα ότι είναι σχάτος, και η μέση χωρητικότητα των μπαταριών που έχουν, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση, περίπου 8 κιλοβατόρες. Θα έλεγα ότι είναι πολύ κοντά στα νούμερα που έχουμε και σε άλλες όριμες αγορές, όπως για παράδειγμα η γερμανική. Και τώρα πάμε λίγο στο μέλλον. Άλλα καλά νέα, το καινούργιο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προβλέπει για πρώτη φορά ότι θα υπάρχει ένας εθνικός στόχος για μικρά συστήματα αυτοπαραγωγής, αυτοκατανάλωσης με μπαταρίες. Ο στόχος αυτός έχει οριστεί είτε στα 1.000 ΜΒ είτε στα 100.000 συστήματα, λέει το draft. Ας κρατήσουμε το 1.000 ΜΒ καλύτερα, γιατί το πόσα συστήματα θα εξαρτηθεί από τη μέση ισχύ. Και εδώ βλέπουμε ένα σενάριο πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί αυτή η αγορά τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να επιτύχουμε το 2030 αυτό το στόχο. Αλλά επειδή, όπως σας έδειξα πριν, απέχουμε πάρα πολύ από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε εξετάσει ακόμα ένα σενάριο ανάπτυξης, πολύ πιο αισιόδοξο από αυτό, για να πλησιάσουμε κάπως το μέσο ευρωπαϊκό χώρο, χωρίς καν να τον φτάσουμε. Το ονομάζω σενάριο ενεργειακής δημοκρατίας, και εδώ βλέπουμε ότι θα μπορούσαμε το 30, αν και εφόσον υπάρξει η πολιτική βούληση γι' αυτό, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι ούτε τεχνικό το θέμα, ο ηλεκτρικός χώρος υπάρχει, ούτε οικονομικό το θέμα, όπως θα δούμε και παρακάτω. Τι σημαίνει η επίτευξη αυτών των σενάριων, είτε του σενάριου του ΕΣΕΚ, είτε του σενάριου της Ενεργειακής Δημοκρατίας. Τι σημαίνει πρώτα απ' όλα για τη δική μας αγορά σε κύκλους εργασιών. Στο πρώτο σενάριο του ΕΣΕΚ, βλέπουμε ότι ο κύκλος εργασιών για τις εταιρείες του κλάδους μας σταθεροποιείται κάπου στα 350 εκατομμύρια ετησίως. Παμάλ που θα λέγανε και οι Γάλλοι. Στο άλλο σενάριο ξεφεύγουμε, έχουμε ξεπεράσει το 1 δις, για να καταλάβουμε ότι τόσος ήταν ο κύκλος εργασιών πέρσι όλης της αγοράς φωτοβολταϊκών. Και βέβαια, επειδή τα οικιακά φωτοβολταϊκά λόγω μικρού μεγέθους έχουν μεγαλύτερο κόστος αναμονάδα, προφανώς δικαιολογούν και αυτά τα νούμερα. Κάτι αντίστοιχο για τα δύο σενάρια, σε θέσεις, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης στα οικιακά φωτοβολταϊκά. Βλέπουμε ότι στο σενάριο ΕΣΕΚ, το 2030 θα μπορούσαν οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργούσε αυτό το πρόγραμμα και που ελπίζουμε να δημιουργήσει, δεδομένου ότι, όπως είπα, μπαίνει στο εθνικό σχέδιο, είναι περίπου 8.500, εκ των οποίων οι μισές περίπου είναι οι άμεσες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων, και άλλες είναι έμεσες και συνεπαγόμενες. Στο άλλο σενάριο της ενεργειακής δημοκρατίας, οι θέσεις αυτές έχουν εκτοξευτεί σε πάνω από 28.000. Με άλλα λόγια, επειδή συνήθως ακούμε για συμβολή στην ανάπτυξη και την απασχόληση κτλ., ο οικιακός τομέας έχει τη δυνατότητα, χωρίς να κάνουμε εξοργιστικά πράγματα, μιλάμε για 2 γίγα, αυτό δηλαδή που, για το οποίο έχει δεσμευτεί ηλεκτρικός χώρος και για το οποίο υπάρχει και εθνικό σχέδιο, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε, σίγουρα ο κλάδος μπορεί να το κάνει. Βέβαια, το θέμα εδώ είναι πού θα βρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, διότι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετώπισε το ΠΥΒ στέγη ήταν η έλλειψη εγκαταστατών. Δεν λέω πιστοποιημένων εγκαταστατών, αυτό είναι μακρινό όνειρο, αλλά έστω εγκαταστατών των απαραίτητων χεριών για να γίνει η εγκατάσταση. Σε αυτή την κατεύθυνση, μάλιστα, ο Σύνδρομος Εταιρεών Φωτοβολταϊκών αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση των εγκαταστατών, διότι εν τέλει, για να μπορέσουν να υλοποιηθούν και να λειτουργήσουν και να συντηρήσουν όλα αυτά, χρειαζόμαστε και τους κατάλληλους ανθρώπους. Και επειδή έχει γίνει αρκετή κουβέντα σε αυτό το συνέδριο και για την εγχώρια προστιθέμενη αξία, κλείνω με το εξής slide. Ποια είναι η εγχώρια προστιθέμενη αξία των οικιακών φωτοβολταϊκών? Τίποτα θα πει κανείς, αφού όλα τα εισάγουμε. Τα πανέλα είναι κινέζικα, οι inverter είναι κινέζικοι, άντε οι βάσεις είναι ελληνικές. Λάθος. Όταν λέμε χώρια προστιθέμενη αξία, δεν πρέπει να λάβουμε μόνο υπόψη μας το κόστος του εξοπλισμού, αλλά πρέπει να δούμε και το κόστος της εγκατάστασης και συντήρησης των συστημάτων, και ειδικά στα οικιακά συστήματα,
Το κόστος του εξοπλισμού ποσοστία είναι μικρό, άρα ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι εγχώρια, άρα η εγχώρια προστιθέμενη αξία των οικιακών συστημάτων είναι μεγάλη και μάλιστα επειδή το κόστος του εξοπλισμού, ειδικά στα φωτοβολταϊκά, πέφτει, σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες, η συνεισφορά του εξοπλισμού στην προστιθέμενη αξία θα μικραίνει διαρκώς. Βλέπουμε εδώ δύο παραδείγματα, ένα απλό σύστημα net metering οικιακό χωρίς μπαταρία, που η εγχώρια προστιθέμενη αξία σήμερα είναι 70%, ενώ αν έχει και μπαταρία και θεωρώντας προς το παρόν ότι οι μπαταρίες είναι όλες εισαγόμενες, πέφτει στο 55%. Με άλλα λόγια, και γι' αυτό είπα ότι τα οικιακά έχουν ιδιαιτερότητες, υψηλή εγχώρια αξία, μεγάλη δυνατότητα απασχόλησης, μεγαλύτερη από τα μεγάλα συστήματα και σίγουρα διεύρυνση της ενεργειακής δημοκρατίας, για την οποία όλοι ομνίουν. Δεν ξέρω κάποιον που να είναι εναντίον της ενεργειακής δημοκρατίας. Ακούγεται πάρα πολύ καλό για να είναι κανείς αντίθετος, αν και ακούσαμε και τέτοια πράγματα και σε αυτό το συνέδριο από κάποιους που είχαν φιλοδοξίες να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Αλλά τα οικιακά αυτή τη στιγμή ξεκινούν, να το πω έτσι, βρισκόμαστε σε ένα διάδρομο απογείωσης, τροχιοδρομούμε ακόμα, αλλά όπως είδατε οι προοπτικές είναι μεγάλες και ελπίζω σύντομα, και όχι το 30 αλλά και νωρίτερα, να μπορούμε να θαυμάζουμε τη θέα από τα 30.000 πόδια, όπως λένε. Οπότε προσδεθείτε και απολαύστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.